ladies, hello gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή είναι κοντά σας, γιατί είναι μια πολύ μοναδική και νέα ουσιαστικά χρονιά. Βέβαια, θα μου πεις διπλό κρεβάτι και πώς να κλείσω μάτι. Αλλά και στο διπλό καναπέ, όχι πως δεν μπορώ να τον γεμίσω και αν απλωθώ, γεμίσω και σαλόνι ολόκληρο, αμαλάχη. Αλλά η αγαπημένη Βιχυλά φέτος μου το έχετε φάει το κορίτσι μου. Δηλαδή, Θεού θέλοντος και επιτρέποντος, νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα είναι λίγο καλύτερα για να είναι κοντά μας. Αλλά παρόλα αυτά, η εκπομπή μου πει συνεχίζει εδώ απτόητη, διότι έχουμε πάρα πολλά θέματα, πολλούς συνεργάτες και πάρα πολύ ωραία πράγματα να παρουσιάσουμε. Και βεβαίως και η δική μου φωνή δεν είναι πολύ καλή, αλλά δεν καταλαβαίνω και τίποτα, πρέπει να σου πω, φίλε τηλεθεατή, διότι κι αν δεν μιλήσω με φωνή, μπορώ να μιλήσω με τη γλώσσα του σώματος. Και όσες φορές μίλησα με τη γλώσσα του σώματος, να ξέρω ότι υπέγραψα τα μεγαλύτερα και τα πιο ακριβά συμβόλαια. Γιάννη. Λοιπόν, από την άλλη, μία χρονιά έχει ξεκινήσει με πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία σχέδια, αλλά και όσον αφορά την οικονομία, ξέρεις, αρχίζουμε και κάνουμε πλάνα πώς θα μειώσουμε, πώς θα κάνουμε πράγματα καλύτερα, πώς θα βγάλουμε περισσότερα λεφτά, πώς από πάνω και από κάτω να μην πέσουμε ποτέ. Από την άλλη, κοντά μας σήμερα δύο συνεργάτες καταπληκτικές. Ξεκινάω με Ειρήνη Σπυρίδη από τη γυναική επιχειρηματικότητα. Επί του καναπέως σήμερα, είδες. Τώρα καναπέως. Με τη νέα χρονιά, δεν θα πηγαίνω μόνο στο πάνελ, θέλω να σας έχω και λίγο στον καναπέ. Και σε 2-3 εβδομάδες που θα έρθει και το περίφημο αυτό γυάλινο τραπέζι, θα κάνουμε και meeting στον αέρα κτλ. Θα δείτε πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Από την άλλη, βέβαια, θέλω να σου πω, αμέσως μετά κοντά μας Μαρία Πανταζή. Με μια μοναδική αθλήτρια και προπονήτρια, έχουμε να πούμε πάρα πολλά για το kickboxing από τη μαχητική της στήλη. Τι κάνεις, Ειρήνη μου? Πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις, Αλέξανδρε μου? Ανανεωμένη σε τη νέα χρονιά. Και εσύ? Ναι, μια χαρά. Χωρίς κανένα λόγο. Είδες, φαντάσου να υπάρξει και λόγος. Αλλά. Δηλαδή αυτό που μου λένε, ρε παιδί μου, τι κάνεις? Λέω, δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή, φαντάσου και λίγο κάτι να κάνω, ε! Αυτά να τα πεις αλλού, όχι εδώ. Όχι, δεν είπα δεν κάνω τίποτα, βρε κορίτσι μου. Δεν είπα δεν κάνω τίποτα στον γιατρό μου. Είπα δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή... Το κατάλαβα. Επίσης να τα πεις αλλού. Ναι, αυτά. Όχι, δεν έχω δεσμό. Δεν έχεις? Όχι, παρόλα αυτά είδες. Δεν ξέρω. Φαντάσου και να κάνω. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι κάτι όχι, έχεις. Όχι, όχι, δεν έχω. Άμα είχα θα το καταλαβαίνατε όλο το... Την αρρώστησε τη φίλη μας, ορίστε. Την αρρώστησα. Την αρρώστησε, την τελείωσε. Αυτή να δεις πως με έχει αρρώστησει. Μην κοιτάς που είμαι γερή κράση και δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτή τη νέα χρονιά, έλεγα για σήμερα, όλη τη χρονιά έτσι κι αλλιώς είσαι κοντά μας και έχουμε πολλά να πούμε που βγαίνουν και που τους προετοιμάζουμε να έχουν έτοιμα τα χαρτιά τους να τα προσέξουν. Ένα πολύ ωραίο θέμα που συζητούσαμε, έτσι λίγο θα αναφερθούμε, είναι ότι τη νέα χρονιά με νέους όρους, πιο ευνοϊκούς, αλλά πιο πολλά χαρτιά ζητάνε αυτό με τον νόμο Κατσέλη και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ναι. Θέλω να το δεις και την επόμενη φορά να το συζητήσουμε. Ναι, γιατί όχι. Που βγήκανε, όπως λέγαμε, καινούργιοι όροι, καινούργια χαρτιά, καινούργια δικαιολογητικά. Παρ' όλα αυτά λένε ότι από τις 10 του Γενάρη και μετά γίνονται οι νέες αιτήσεις και μάλιστα αυτό που μου έλεγες ότι όλα τα δικαστήρια που ξέρεις έπαιρνες δικάσιμο το 2025 όλα θα έρθουν μέχρι το 2017 και θα τελειώσουν. Μακάρι. Οπότε βοηθάμε έτσι και τους ανθρώπους στο να τους βγει η απόφαση τουλάχιστον να ξέρουν μπαίνουν δεν μπαίνουν στον νόμο χωρίς να περιμένουν 7 και 7 και 10 χρόνια μπροστά. Να δούμε τι θα γίνει επίσης. Σαφώς. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο μας επεισόδιο. Αλλά θέλω να μου πεις εν όψη του χειμώνα. Βγαίνουν όλα αυτά τα επιδόματα ή να δούμε τι κάνουμε με το πετρέλαιο, τι κάνουμε με τη λοιπόν, θέρμανση. Λοιπόν, σήμερα, Αλέξανδρέ μου, θα μιλήσουμε για τη θέρμανση. Γιατί επίσης το 2016, ναι, μεν μας μπήκε καλά, αλλά να δούμε πού θα καταλήξουμε. Πού θα έτσι, αν καταλήξει. Γιατί δεν έχει σημασία πώς θα σου μπει. Όχι, βέβαια. Σημασία έχει πώς θα καταλήξει. Πώς θα σου βγει. Γιατί μπορεί να μπει με τους καλύτερους ιονούς και στο τελευταίο χρόνο να κλείσει η επιχείρηση, δανείζομαι. Ή μπορεί πάλι κάτι να μην μπει πάρα πολύ καλά. Και στο, να θησαυρίσεις τα τελευταία μήνες. Οπότε σκέφτηκα σήμερα να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο, να μιλήσουμε λίγο για τη θέρμανση, διότι κάνει πάρα πολύ κρύο. Και αυτούς τους 2,5 μήνες μέχρι και τα τέλη Μαρτίου είναι που θα δώσει για τα καλά το κρύο. Μπράβο, θα δώσει για τα καλά το κρύο, πολύ ωραία το είπες. Και από εκεί και πέρα θα να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο, τι μπορεί να κάνει, δηλαδή πώς μπορεί να μειώσει λίγο τα έξοδά του, δηλαδή να τα συγκρατήσει σε ένα επίπεδο ώστε να μπορεί να επιβιώσει και ο κόσμος. Έτσι, λοιπόν, να μιλήσουμε για το φυσικό αέριο, διότι ναι μεν υπάρχει στο εξωτερικό παντού, εδώ πέρα δεν έχει ενημερωθεί πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Αυτό το βλέπουμε και από το ίντερνετ και από τις συζητήσεις που κάνω γενικά εγώ έξω. Πηγαίνουν και αγοράζουν πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι πάρα πολύ ακριβό. Σαφώς. Δεν έχει μειωθεί. Αν και έχει πέσει λίγο η τιμή, ναι, τώρα παρόλα αυτά θεωρείται πολύ ακριβό. Ποιο είναι όμως το κόλπο? Όταν πέφτει η τιμή του πετρελαίου, και ευτυχώς που το ανέφερες, πέφτει άλλο τόσο η τιμή του φυσικού αερίου.
Οπότε πάλι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ναι, δηλαδή μπορεί να γλιτώσει κάποιος μέχρι 40%. Απλά πρέπει να υπάρχει ειρήνη και υποδομή για το φυσικό αέριο. Ναι, ναι. Πολλές πολυκατοικίες το έχουν ήδη εφαρμόσει. Λοιπόν, που βλέπω. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει υποδομή. Στην Αθήνα και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος έχουν δραστηριο, δηλαδή έχουν προχωρήσει αρκετά. Όπως π.χ. και σε κάτι γειτονιές που δεν υπήρχαν καν δηλαδή οι εγκαταστάσεις έχουν τοποθετηθεί ή όπως επίσης μπορούν να τραβήξουν γραμμές, έτσι, και από μακρινούς δρόμους, να πω έτσι, γι' αυτό το διάβασα προχθές, έτσι ώστε να γίνει εγκατάσταση. Οπότε ο ένας βοηθάει τον άλλον. Τι θέλω να πω, δηλαδή, και οι άνθρωποι από το φυσικό αέριο βοηθάνε κάπως κάποιες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ποιες είναι, δηλαδή διάφορες εταιρείες που κάνουν την εγκατάσταση, έτσι. Δηλαδή τι κάνουν τώρα αυτοί, για να μην σε μπερδέψω. Συνεργάζονται μαζί και από εκεί και πέρα βρίσκουν κάποιο κοινό στόχο. Είναι δηλαδή, ο μεσολαβητής δηλαδή, αυτός μεσολαβητής που υλοποιεί το έργο. Και μην ξεχνάμε μέχρι τέλη Δεκεμβρίου υπήρχε μια επιδότηση όπου έδινε το φυσικό αέριο μέχρι 1.200 ευρώ που μπορούσε ο πολίτης, δηλαδή, να τα εξοφλήσει μέσα στα 2 χρόνια αυτά. Και από εκεί και πέρα με την εγκατάσταση, δηλαδή, εάν αφαιρέσεις τα 1.200 συν την εγκατάσταση, δηλαδή, να πούμε, αν κοστίζει δηλαδή 3.500, εάν αφαιρέσουμε τα 1.200 που θα τα ξεχρεώσεις, που τα ξεχρεώνεις δηλαδή στα 2 χρόνια, συμφέρει. Πληρώνεις δηλαδή σιγά σιγά και σταδιακά και κατόπιν συνεννόησης με κάποια εταιρεία. Τα άλλα 2 κάτι τα πληρώνεις κάθε μήνα ή όλα μαζί? Τα άλλα 2 κάτι τι, του φυσικού αερίου. Που λες, αν πούμε ότι κάνει 3.500 κατά 1.200. Επί συνεννόηση επίσης και συμφέρει πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή θα μπορούσε κάποια εταιρεία να πει, ξέρετε κάτι, εγώ θα έρθω μέσα στο διαμέρισμά σας, θα κάνουμε την εγκατάσταση και από εκεί και πέρα εγώ θέλω ένα 30% στην αρχή, μετά από 4-5 μήνες ένα 20% και σιγά σιγά θα μου δώσετε και τα υπόλοιπα. Οπότε πάλι επίσης συμφέρει. Το φυσικό αέριο πρέπει να υπάρχει υποδομή σε όλη την πολυκατοικία. Δηλαδή εγώ που η πολυκατοικία μου δεν έχω, μπορώ να το κάνω μόνο για το σπίτι μου μεμονωμένα. Σαφώς, μεμονωμένα. Τα πληρώνεις βέβαια εσύ τα έξοδα, έτσι. Από την εξωτερική εγκατάσταση, από την πόρτα ας πούμε, μέχρι όλη την πόλη, δηλαδή αυτό πώς πηγαίνει. Η εγκατάσταση γίνεται στο εξωτερικό χώρο, έτσι. Από εκεί και πέρα τραβάς καλωδιώσεις στο διαμέρισμά σου, έτσι, και γίνεται η εγκατάσταση. Μπαίνουν σωληνώσεις όπου συνδέονται με το καλωριφέρ. Απομονώνεις δηλαδή τις άλλες, απομονώνεις τα άλλα τα διαμερίσματα και δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα. Σαφώς. Έτσι, δεν σου κάνει και κανείς παρατήρηση και είναι και νόμιμο, διότι στο διαμέρισμά σου κάνεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει και εξωτερικός λέβητας και εσωτερικός λέβητας. Και όμως πλέον, επειδή έχω δει σε κάποια σπίτια καινούργια που το βάλανε μετά το φυσικό αέριο, πλέον με την χρήση, αν το πούμε, γυψοσανίδας που μπορείς να αντίσεις. Δεν φαίνεται καθόλου. Δεν φαίνεται καθόλου. Είναι έχω, πολύ μικρή φαίνεται η αγωγή. Αλλά πω ότι η αγωγή, παιδιά, τι λέξη, τι. Δεν ξέρω, με τρομάζεις, Αλέξανδρε, με τρομάζεις. Μπορείς να κλείσεις όμως και αυτούς τους μικρούς αγωγούς με γυψοσανίδα που δεν το φαίνεται, έχω δει. Πίστεψε. Πάλι δεν φαίνεται, αλλά λέμε αν κάποιος είναι πολύ ψήρας, να το κάνεις πολύ ωραίο και σαν σχέδιο. Ναι, καταπληκτικό. Και μάλιστα η τοποθέτηση έχω διαβάσει και έχω δει ότι μπορεί να γίνει και μέσα σε μια εβδομάδα. Δηλαδή μέσα, δεν είναι ένα έργο που πρέπει να πεις ένα μήνα. Και το αστείο είναι ότι είναι ένα ντουλαπάκι, μπορεί να μπει και σε ένα ντουλαπάκι τόσο ο λέβητας. Είναι απίστευτο, χωράει παντού. Ναι, γιατί είναι. Και δεν κάνει και θόρυβο. Δεν κάνει και θόρυβο. Ναι. Το ρυθμίζεις όπως θέλεις. Δηλαδή, το φυσικό αέριο όμως δεν λειτουργεί και για τις λειτουργίες καθημερινότητες της κρατής του σπιτιού. Λειτουργεί δηλαδή, πιο πολύ στο εξωτερικό. Κουζίνα, ναι. Το πλυντήριο, σαφώς, το ψυγείο, όλα σαφώς αυτά δεν μπορεί να λειτουργούν με φυσικό αέριο. Σαφώς, αλλά πιο πολύ στο εξωτερικό. Πάντως για τη θέρμανση να το σκεφτείτε πάρα πολύ καλά, διότι αυτούς τους 3 μήνες το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν σε διακόπτει. Είναι 40% μείον. Το 40% είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρεις τι άλλο πρέπει να πούμε. Αυτή τη στιγμή σε μεγάλες πολυκατοικίες και σε πολύ. Δηλαδή δεν μιλάω μόνο για περιοχές λίγο πιο μικρές μικροαστές, εννοούμε ότι ακόμα και σε μεγαλύτερες περιοχές, έχω σπίτι μια φίλη μου που είχα πάει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Βούλα, όπου σε μια πολυκατοικία ολοκένουργια με 18 διαμερίσματα. Εκτός από τα 2 διαμερίσματα που δεν είχαν πρόβλημα και θέλανε το πετρέλαιο, όλα τα άλλα που δεν θέλανε, το σπίτι ήταν πάγος. Βέβαια, οι άνθρωποι εντάξει έχουν και το τζάκι, έχουν και τα λοιπά, τα σώματα, τα υπέρυθες κτλ. Ναι, ναι. Όμως, παρόλα αυτά, είναι φοβερό να μένεις σε ένα σπίτι που το έχεις πάρει 300.000 ευρώ,
να έχεις καλοριφέρ αυτά τα λεπτά, τα έτσι και στα μοντέρνα που είναι και να τα έχεις για ντεκόρ. Και να τα έχεις για ντεκόρ, γιατί οι υπόλοιποι 7 δεν πληρώνουν να βάλεις πετρέλαιο. Και δεν μπορείς να πληρώσεις εσύ. Απαγορεύει ο διαχειριστής να πει ρε παιδί μου, βάλε μου 1500 ευρώ και μην το ανάψεις κανένα σας. Εγώ θέλω να το ανάψω. Γι' αυτό ακριβώς. Είναι τραγικό αυτό. Γι' αυτό ακριβώς. Μπορεί να ξοδεύεις κάτι τι στην αρχή, έτσι. Μπορεί να είναι 3,5 αλλά είσαι αυτόνομος. Λέω εγώ τώρα πόσες χιλιάδες. Να τα πληρώνεις σταδιακά, έτσι, να δίνεις 50 ευρώ το μήνα ή 100 ευρώ το μήνα, ή επί συνεννόηση, όπως είπαμε, τα 1200 που υπήρχε επιδότηση, θα δούμε τώρα τι θα γίνει πάλι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όχι επιδότηση, λάθος. Διευκόλυνση. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα δεν έχει και πρόβλημα. Νομίζω όμως για το θέμα επιδότησης που λες ότι έχω διαβάσει και στο ίντερνετ ότι αν βάλεις φυσικό αέριο, γλιτώνεις, σου κάνουν μια επιδότηση. Δεν λέγεται επιδότηση, είναι σαν επιχορήγηση κάπως. Δηλαδή, μάλλον. Ναι, δεν είναι ακριβώς επιδότηση. Δηλαδή, στην ουσία, σε προωθούν σε διευκολύνουν. Ναι, σε διευκολύνουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και το φυσικό αέριο θα πρέπει σιγά-σιγά να απλωθεί. Να απλωθεί και στην Ελλάδα και όχι μόνο αυτό. Πάντως, αγωγή φυσικού αερίου. Να μειώσει και τα έξοδα. Περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό. Σοφωρό. Γιατί η στήλη μας ποια είναι, τι είναι, είναι το χρήμα πάνω απ' όλα. Πάντως σε πολλές περιοχές, όπως και στη δική μου γειτονιά στην πλατεία, πριν τις γιορτές ένα μήνα που είχαν κλείσει τους μεγάλους δρόμους και έλεγα καλά, παιδιά, τι έγινε, πάλι έσπασε κάτι, γινόντουσαν τοποθετήσεις κάτω δρόμο. Και γίνεται σε μια μέρα αυτό, να ξέρεις. Για φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο. Δηλαδή όλες οι περιοχές σιγά-σιγά ανοίγουν αγωγούς στο να μπορούν οι πολυκατοικίες κτλ. Αλέξανδρε, είναι αυτό που έλεγες εσύ, ότι δεν μπορείς εσύ να κρυώνεις επειδή άλλοι 7, 8, 9 δεν θέλουν να βάλουν θέρμανση. Σαφώς. Έτσι δεν γίνεται. Μπορεί. Όπως εγώ που έχω και 2 παιδάκια, δεν είναι δυνατόν να αφήσω εγώ τα 2 παιδάκια μου τώρα. Τι, να τα αφήσω να κρυώσουν, δεν γίνεται δηλαδή. Όχι, και αυτό είναι πολύ άδικο, παιδιά. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, όταν ας πούμε πας σε μια πολυκατοικία, ξέρω εγώ, 40 ετών, 50 ή είναι σε μια λίγο πιο υποβαθμισμένη περιοχή, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, γιατί όλες τις περιοχές για μένα είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο, γιατί ακόμα και στη Γλυφάδα βλέπεις τους γύφτους και τις γύφτισες. Και όταν λέω ενός στη συμπεριφορά. Και μετά πας, ας πούμε, στην Αγία Βαρβάρα και βλέπεις κάτι σπιταρώνες και κάτι οικογένειες και τρίτες τα μάτια σου. Αυτό δεν παίζει. Μπράβο το λαό και Κολωνάκι που υπήρχαν. Γιατί εγώ έχω δει κάτι λαουτζίδες στο Κολωνάκι και κάτι κολονακιώτες στο λαϊκό κόσμο. Και έχουμε ζήσει και μεγάλες εποχές, ξέρεις. Οπότε για μένα δεν μετράει. Και πάντοτε έλεγα ότι δεν με ενδιαφέρει που είναι η πολυκατοικία. Δηλαδή τον οικογενειάρχη, τον σωστό άνθρωπο, τον καθαρό κτλ. Τον βλέπεις όταν ανοίξει την πόρτα και μπει στο σπίτι του και όχι όταν βλέπεις την πολυκατοικία απ' έξω. Μπράβο. Γιατί έχω ντραπεί σε σπίτια να μπω που είναι σε δεύτερες περιοχές, μπαίνω μέσα και λέω αν είναι δυνατόν. Και το αντίθετο. Και έχω πάει και σε σπιταρώνες και όταν μπαίνω μέσα πιάνω τη μύτη μου. Πολύ σωστά, λοιπόν. Αλέξανδρα, έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά τα λέω. Τι λέει το παιδί. Τι λέει το παιδί, συμπληρώνει τι και γίνεται, μα να μην χάνει, δεν κάνει τίποτα, τίποτα. Δεν γίνεται. Έχουμε εδώ και κοινό. Λοιπόν, του βάζω μείον, το λέω στη φίλη μου, μείον. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, βέβαια ο κόσμος που μπορεί μέσα από το ίντερνετ να μπει, υπάρχουν εταιρείες που κάνουν προσφορές, κάθε εταιρεία δίνει το δικό της πακέτο. Λοιπόν, καταρχήν παίρνουν πρώτα στο φυσικό αέριο τηλέφωνο και από εκεί και πέρα... Με την περιοχή και τα λοιπά. Ή επιλέγεις, όχι δεν έχει να κάνει με την περιοχή, ή επιλέγεις εσύ κάποια εταιρεία που θα σου κάνει κάποια έτσι, έκπτωση και θα συμφέρει. Ή από εκεί και πέρα σου προτείνουν αυτοί από το φυσικό αέριο. Τέλεια. Σου λένε έχω την τάδε εταιρεία, ό,τι σας συμφέρει, δεν σε πιέζουν. Άρα η πρότασή μας έτσι για τη νέα χρονιά είναι φυσικό αέριο. Να μειώσουμε τα, να έξοδα. Αυτό είναι το παν. Γι' αυτό γίνεται και τώρα αυτή η συζήτηση. Και να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας και όχι όπως το είχε πει η παρουσιάστρια των δελτίων ειδήσεων στο ΜΕΚΑ. Το θυμάστε, παίξτε τη μεγάλη ατάκα. Το θυμάμαι, ναι. Να ζεσταθεί το. Ναι. Λοιπόν, και όχι επειδή έχουμε την τρέλα να μιλάμε για το φυσικό αέριο ή να μιλάμε για το πετρέλαιο, διότι αυτά εδώ δυστυχώς δεν υπάρχουν για όλους. Όταν πέσουν οι αριθμοί στο χαρτί, εκεί καταλαβαίνεις τελικά τι είναι φυσικό αέριο, τι είναι πετρέλαιο, τι είναι το να την άλλο. Και μία παράκληση, ξέρεις, αυτοί που καίνε τα τζάκια, ρε παιδί μου, Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν είναι να βάλετε ξύλα μέσα, μην βάζετε ούτε ξύλα με πλαστικό, ναι. Με χρώμα εννοώ. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό θα ή που παίρνουν και όλα τα χαρτιά, τα δεν έτσι είναι, και τα πετάνε δεν τα ξύλα, είναι... τα κάψουμε στο τζάκι. Θα πάθουν και τίποτα οι ίδιοι τους μέσα στο σπίτι. Ναι, δηλαδή, παιδιά, και εγώ δεν μπορώ να κυκλοφορώ και να αναπνέω τέτοια πράγματα. Δεν το είναι, αναπνευστικό μου. Για καθίστε. Εγώ δεν μπορώ να βγαίνω μέσα στο σπίτι μου στην Εκάλη και να αναπνέω καμένο μπασκλασαρία τετράδιο. Να είναι ένα τετράδιο οικολογικό που το έχεις πάρει κάπως ακριβά να το αναπνεύσω. Αλλά δεν μπορώ όμως των 50 λεπτών. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει να κάνει με την υγεία μας, το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το θέμα. Θα πεθάνουμε.
Τι θα πάθει τόσο. Μα θα πεθάνουν και οι ίδιοι τους. Τόσες οικογένειες που θα ξεκλειδιστούν. Τόσα σπίτια που θα μείνουν μόνα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη, που να είσαι καλά. Και μου ετοιμάζεις και το θέμα για το νόμο Κατσέλη να ενημερώσουμε τον κόσμο. Okay. Αυτή ήταν η Ειρήνη Σπυρίνη, Women's Magazine και γυναικεία επιχειρηματικότητα στο ίντερνετ. Να τη ρωτήσετε ό,τι θέλετε μέσα από το site της. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Αλλάζω έτσι λίγο κλίμα κτλ. Πάω λίγο πιο μαχητικά. Έρχεται η Μαρία Πανταζή με την καλεσμένη της και έχουμε πολύ μαχητικό θέμα. Μείνετε κοντά μας, μην λείψει κανείς. Υπάρχει ένας καφές που είναι πολύτιμος μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Τζίμα Διαμάντε, Πέρλα Νέρα, Ρουμπίνο, Άμπρα. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια του Τζίμα Καφέ μέσα από 4 μοναδικές ποικιλίες. Ελαστικά μοτοπεριστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά. Πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρη. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, εμείς έτσι εδώ συνεχίζουμε και μετά από την επιχειρηματική μας έτσι δραστηριότητα και την Ειρήνη Σπυρίδη, εννοείται περνάμε σε μαχητικά αθλήματα και βεβαίως σε μια στήλη μαχητική, αλλά και επιτέλους δηλαδή ελέησε, όχι με καλεσμένο άντρα, αν και έτσι αν το θέλεις η ιέρια της μαχητικής στήλης φετινή χρονιά είναι η Μαρία Πανταζή, αλλά σήμερα έχει επιτέλους γυναίκα καλεσμένη. Έχω πήξει στο αντρικό εδώ πέρα. Εγώ να μην δω τίποτα σαν άνθρωπος. Εντάξει, και εγώ εδώ πέρα παρουσιαστής τόσα χρόνια ρίζωσα εδώ πέρα. Έχεις την Εύη, έχεις τα υπόλοιπα. Βρε, έχω 9 γυναίκες, αλλά τι να μου κάνουν εμένα 9 γυναίκες, νομίζεις. Μα δεν είναι δυνατόν. Αν ήταν να μείνω με 9 γυναίκες, να φύγω να πάω σπίτι μου από τώρα να πιω κανένα τσάι. Δηλαδή, και το θέμα δεν είναι Μαρία μόνο ότι δεν μένω σε 9 γυναίκες. Να φέρνω 10-10 κιόλα. Α, τότε μπορεί κάτι καλύτερο να είναι, έστω στο μάτι. Αρετή Μαστροδούκα. Εδώ κοντά μας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στην επαγγελματική πυγμαχία και βεβαίως μια γυναίκα με πάρα πολύ νεύρο αλλά και πάρα πολύ μαχητικό συνέστημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε βεβαίως. Πάλι θα ακούσει το ίδιο. Να μιλήσει πρώτα η αρετή και μετά να πούμε κάτι το νέο. Ναι, περίμενε. Να πούμε βεβαίως ότι έχουμε πολύ ωραία πράγματα να πούμε και για πρώτη φορά θα ακούσουμε και το πώς είναι στην καθημερινότητα, στη φιλοσοφία, πώς είναι, αν το θέλεις, στον τρόπο σκέψης σε μια γυναίκα, πέραν από σένα που μας έχεις πει πολλές φορές το πώς αισθάνεσαι και πώς είναι τα πράγματα, να ασχολείται με επαγγελματική πυγμαχία. Τι κάνεις καταρχήν? Καλά, μια χαρά. Προετοιμάζομαι αυτό το διάστημα για τον αγώνα μου τώρα το Φεβρουάριο. Ωραία. Ένα πολύ δυναμικό αγώνα. Σωστά. Mm. Πάμε για τον 5ο παγκόσμιο τίτλο. Πάμε να τον πάρουμε. Πάμε. Πάμε έτσι ακριβώς. Στην Αργεντινή, ένας τίτλος IBF. Είδες τι σου φέρνω, όχι απλά γυναίκα. Ναι. Την καλύτερη γυναίκα που και Αργεντινή που αγαπάω έτσι. Πάρα πολύ. Έχω πάει σαν παιδί, αλλά δεν πρόλαβα να δω και πολλά, αλλά τέλος πάντων. Σου ξέφυγε. 7 χρονών τι θέλεις να δω κι εσύ, πώς μου ξέφυγε, πού θες να πάρω τα αυτοκίνητα για να τρέχω. Λοιπόν, για πες. Είναι σημαντικό και για μένα σαν αθλήτρια και για την Ελλάδα να μπορούμε να βρισκόμαστε σε μια τέτοια διοργάνωση, να διεκδικούμε ένα τέτοιο τίτλο, τόσο μεγάλο. Παγκόσμιο τίτλο, παρακαλώ. Σαφώς. Δεκάγυρο. Που δεκάγυρο. Ακόμα, δεκάγυρο. Και μόνο η εμπειρία. Δεκάγυρα, ναι. Είναι επαγγελματική πυγμαχία, δεν είναι αέρα τεχνική που είναι τετράγυρα. Και μόνο και η επαγγελματική πυγμαχία σε αυτή τη χώρα και σαν εμπειρία, νομίζω ότι για το, αν το θες για το ενεργητικό σου, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό συν. Θέλω λίγο να έρθω και να ξεκινήσω με μία απλή ερώτηση που κάθε απλός άνθρωπος μας βλέπει από το σπίτι του, γιατί σκοπός μας είναι μέσα από αυτή τη στήλη, σαφώς να μαθαίνουμε κάποια άτομα πολύ πιο διεξοδικά, που έχετε κάνει σημαντικά πράγματα, αλλά που δυστυχώς επειδή το celebrity system ασχολείται μόνο με το ποια τραγούδισε και τι κομμάτι έβγαλε και όχι
και με εσάς που έχετε κάνει τόσο σημαντικές νίκες σε όλο τον κόσμο. Αυτό προσπαθούμε και το έχουμε πετύχει τα δύο τελευταία χρόνια. Θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η διαφορά της επαγγελματικής πυγμαχίας, αν υπάρχει, από μια γυναίκα και ποια είναι η φιλοσοφία της γυναίκας πάνω στο συγκεκριμένο άθλημα από έναν άντρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά. Και οι δύο είναι αθλητές και κάνουν πρωταθλητισμό. Δηλαδή και οι δύο πρέπει να κάνουν τις ίδιες θυσίες. Mm-hmm. Ίσα-ίσα που μια γυναίκα, συσσαγωγικά, ίσως έχει και περισσότερες υποχρεώσεις, ας το πούμε και έτσι. Αλλά σαν άντρας-γυναίκα έχουν και οι δύο τις ίδιες υποχρεώσεις. Είναι και οι δύο αθλητές. Ναι. Το είπατε μαζί. Για να μαλώσετε, δεν το βλέπω. Τώρα, αν μαλώσετε, να μου πείτε να το κάνω αγώνα αυτό. Όχι, όχι. Εκτός αν κάνω αγώνα με δύο σπόνσορες. Αν παίξουμε kickbox, παίζω. Αν παίξουμε πυγμαχία, δεν παίζω. Γιατί, ας πούμε, επέλεξες την πυγμαχία και όχι π.χ. το kickbox? Στην αρχή είχε επιλέξει τον μπάσκετ. Εγώ από εκεί ήθελα να τα ξεκινήσουμε. Αλλά εσύ βιάζεσαι. Ναι, εντάξει, αλλά εγώ θέλω να πάω πρώτα στην πηγή και μετά θα πηγαίνω. Μετά πήγε στο kickbox. Και μετά από το kickbox πήγε στην πυγμαχία. Για πες μου. Να μας τα πει έτσι με τη σειρά. Μιας και έχει πάρει φορά. Ξεκίνησα λοιπόν το μπάσκετ σε 13 χρονών. Έκανα και εκεί πρωταθλητισμό. Έπαιζα στο Sporting που τότε ήταν η πρωταθλήτρια στις γυναίκες επί σειρά ετών. Μια πολύ καλή εμπειρία και μια πολύ καλή βάση για μένα ως αθλήτρια και σε όλους τους τομείς. Μετά θεώρησα ότι αυτός ο κύκλος έκλεισε. Πέρασα, πάντα ήθελα να κάνω μια πολεμική τέχνη, έτσι, ένα μαχητικό άθλημα. Επέλεξα το kickboxing. Ξεκίνησα με το kickboxing. Πέρασα και εκεί μια δεκαετία. Εντάξει. Ναι. Τίποτα δεν έχει περάσει. Όχι, βέβαια. Και μετά από κάποιους τραυματισμούς. Συντόμευση κάνουμε τώρα στις δεκαετίες. Μην κάτσεις εσύ και αθροίγεις από το σπίτι σου. Λοιπόν. Μετά από κάποιους τραυματισμούς που είχα στα γόνατά μου, για να μην σταματήσω, λέω, δεν κάνω λίγο. Άλλη μια δεκαετία στην πυγμαχία. Δεν την έχει συμπληρώσει και αυτή, γιατί αν έχει συμπληρώσει θα φύγω. Όχι, όχι. Εντάξει. Ναι, γιατί άμα τα αθροίσω, Παναγία μου, είναι σαν να φάγα τη Ροζίτα Σόκου. Δηλαδή, άμα μου τα βγάλεις όλα αυτά. Συγγνώμη κιόλα, η κοπέλα είναι πολύ νέα. Απλά συμπυκνωμένα έτσι, το λέμε. Έτσι. Λοιπόν, έτσι, αυτή μου λες η επιλογή σου ήταν γιατί είχες ένα τραυματισμό κτλ. Ναι. Θεωρείς ότι η επαγγελματική πυγμαχία, δηλαδή, μπορείς, δεν τραυματίζεσαι, δεν έχει τίποτα και ότι ακόμα κι αν έχω τραυματισμούς εκεί δεν το καταλαβαίνω? Όχι, δεν λέω αυτό. Είχε τραυματισμό στα γόνατα, καταλαβαίνεις. Και δεν μπορούσα να κλωτσίσει ή να φέρω. Δεν μπορούσα να κλωτσίσω. Δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή στην επαγγελματική πυγμαχία. Γόνατα. Όχι, όχι, είναι μόνο, μόνο για χέρια. Για να τα διευκρινίσουμε. Είναι μόνο χέρια. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καταπώνηση στο σώμα και μετά από τόσα χρόνια. Αλλά είναι μέσα σου τι θέλεις και αν σου έχει τελειώσει κάτι, τους στόχους που βάζεις. Η φιλοσοφία σου και ο τρόπος σκέψης σου και άθλησής σου με αυτά τα τρία διαφορετικά κομμάτια στη ζωή σου άλλαξε. Δηλαδή κάποιος ο οποίος κάνει επαγγελματικά μπάσκετ. Ή μετά κάνει πρωταθλητισμό στο kickboxing, ή μετά μπαίνει πρωταθλητικά στην επαγγελματική πυγμαχία. Ο τρόπος σκέψης και άθλησης, δεν μιλάμε ότι στο ένα παίζει μόνο το πάνω μέρος και στο άλλο χρησιμοποιείς και γόνατα. Δεν μιλάω αυτό την τεχνική. Μιλάω ο τρόπος που σκέφτεσαι αλλάζει. Είναι τα αθλήματα διαφορετικά που σε βάζουν σε ένα άλλο τρυπάκι σκέψης? Όχι. Δεν θεωρώ ότι αλλάζει. Όταν είσαι αθλητής, με την έννοια να είσαι αθλητής. Ό,τι και να κάνεις, θες να το κάνεις όσο καλύτερα μπορείς. Απλά ίσως με τα χρόνια περνώντας, να αλλάζει η νοοτροπία σου στο ότι θα λειτουργείς περισσότερο σεβόμενος στο σώμα σου. Να ακούς περισσότερο τους πόνους σου, να μπορείς να χαλαρώσεις. Όταν είσαι πιο μικρός, δεν δίνει σημασία σε αυτά τα μικρές λεπτομέρειες, ναι. Οι οποίες μετά πάντα τις βρίσκεις μπροστά σου. Τις κουβαλάς μετά για πάντα. Αυτό. Έχει τέσσερις τίτλους, Μαρία, έτσι είναι. Έχει τέσσερις παγκόσμιους τίτλους η κυρία. Οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Τι πολύ σημαντικοί. Δεν νομίζω ότι. Καταρχήν δεν έχουμε άλλη Ελληνίδα πυγμάχος με τέτοιους τίτλους. Άντρα πυγμάχο. Εντάξει, έχουμε τον Αναούτη βέβαια, έτσι, αλλά είναι τελείως ξεχωριστό κομμάτι. Έχει κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Η αρετή νομίζω είναι ότι καλύτερο έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ποια όμως πιστεύεις από αυτές τις τέσσερις νίκες σου ήταν. Η μεγάλη σου όθηση, να το πω, η μεγάλη σου αναγνώριση, όχι για το ευρύ κοινό, μιλάω ως αθλήτρια, δηλαδή οι τέσσερις αγώνες. Ποιος πιστεύεις ότι ήταν αυτός που σου έκανε το κλικ, που ήταν δύσκολος αγώνας, που δεν περίμενε κανείς το κερδίσεις ή που εσύ παιδεύτηκες πολύ ή δεν ξέρω εγώ τι. Νομίζω στον God of War τώρα στο τέλος, με αυτή την άλλο πρόσαλη.
Ναι, εντάξει, αυτό ήταν από του δυσκολότερου αγώνε, ο τελευταίο μου αγώνα που πήρα του τρει τίτλου. Εν τω μεταξύ, όλοι λέγανε, κοίτα, κοίτα, αυτή είναι πάρα πολύ εύκολη. Λέω, παιδιά, τι εύκολη. Δεν μπορούσε να παίξει με αυτήν την αθλήτρια. Εγώ εκεί τη θαύμασα ακόμα περισσότερο και τη είπα, εντάξει, πραγματικά συγχαρητήρια. Ήταν τόσο αλλοπρόσαλη αθλήτρια, δεν μπορούσε να την πετύχει, να παίξει, να κάνει. Δεν μπορούσε, δηλαδή, εννοεί να την. Κουνιότανε περίεργα, ναι. Έκανε τα δικά τη. Αυτό, άλλη ένα άντε την άσχετη. Οκ, okay, άσχετη, αλλά. Πήγα να πετύχει αυτήν την άσχετη, που δεν ήταν καθόλου άσχετη, έτσι. Όταν ο αντίπαλος δεν είναι τόσο τεχνικός, είναι ακόμα πιο δύσκολο, δεν είναι προβλέψιμος, σε κουράζει περισσότερο. Ποιο είναι το δικό σου επαγγελματικό όνομα, δηλαδή εδώ έχουμε την Iron Barbie ή Marie Fantasy. Ναι, ναι, έχουμε καλό. Εσύ πώς τιτλοφορείσαι. The Master. Α, ναι, ναι. Κατευθείαν στην πηγή. Έτσι ακριβώς. Δεν άφησε ενδεχόμενο. Όχι, ακούει όχι. Άλλη ότι και τώρα κοντά μας θα παίξει η The Master. Αυτό σου λέει μπαϊάντε να φύγω εγώ. Πάρτε το κύπελο, γεια σας. Λοιπόν. Ξέρουμε από ποια χώρα είναι η αντίπαλος που θα παίξει τώρα. Αργεντινή. Α, και είναι από τη χώρα θα την έχει ίδια. Και μεγάλο κοινό. Μαρία, θα πάω κι εγώ να κοιτάνε εμένα, θα φάει μπουνιές αυτή. Εμένα δεν θέλετε να με πάρετε μαζί. Ναι, εσύ θα πας, θα πας, αφήσεις, θα πας με το επιτελείο. Αλλά λέω, θα πάω κι εγώ στην Αργεντινή. Οπότε μόλις βγει η δική μας. Στους αγώνες. Μα για τους αγώνες, δεν λέω που θα πάω, παιδί μου, για διακοπές. Μόλις βγει, εγώ καταλαβαίνετε με τα μπλουζάκια μου τα έτσι μου θα κάνω με ένα περίπατο, να κοιτάνε εμένα να τη φάει. Κατάλαβες τι γίνεται, κάπως έτσι να. Εντάξει. Λίγο να είναι αυτό το δόλωμα που λέμε. Το, μάλιστα, ναι, λίγο ναι. Να απασχολήσω το κοινό. Να τονίσουμε είναι... λιγάκι και κάτι άλλο. Βεβαίως. Ότι η Αρετή εκτός από αθλήτρια είναι και προπονήτρια. Εκεί θα ερχόμουν τώρα. Σιγά, μην δεν έλεγε. Δηλαδή, μη μου φά τι καλύτερε. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι καλύτερε. Μα είμαστε μαζί, είμαστε ένα σώμα, μια ψυχή. Ως προπονήτρια, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ καλοί αθλητές, με πολύ μεγάλες διακρίσεις, που όμως ως προπονητές, πίστεψέ με, σε διάφορα επαγγέλματα που το έχω ζήσει, μάλλον σε διάφορα αθλήματα, καλύτερα να το πω, δεν το έχουν. Δεν μπορούν να είναι μεταδοτικοί, δεν μπορούν να μεταδώσουν αυτό που οι ίδιοι πετύχανε πάνω στα ring ή πάνω στο kickball. Πάνω στο ακόντιο που μου έρχεται τώρα μία προπονήτρια, μία ακοντίστρια πολύ μεγάλη και έτυχε να κάνει στην ανιψιά μου και δεν το είχε να της μεταδώσει αυτό. Είναι λίγο διαφορετικό, έτσι δεν είναι. Άλλο το να παίζεις εσύ, που έχεις τη φιλοσοφία σου, είσαι εσύ, και άλλο να προσπαθήσεις τα παιδάκια ή στους μεγαλύτερους που έχεις και αναλαμβάνεις να τους περάσεις το είναι σου, γιατί δεν είσαι εσύ. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Πρέπει να έχεις υπομονή, να έχεις γνώσεις, να έχεις παιδεία, ειδικά στο δικό μας το χώρο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί... Επίπλα κουζίνας, Smart Plan, η έξυπνη επιλογή. Τώρα και νέο ηλεκτρονικό κατάστημα, pamphina.gr. Μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόν. 7. Ειδικές κατασκευές χώρων πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων. 7. Όλα τα είδη προστασίας και ένδυσης αθλητών για όλα τα στυλ πολεμικών τεχνών. 7. Τηλέφωνο παραγγελιών 6977 20 31 38. Και στον Κατσιάρο, στο Open Champions. Βέβαια. Την έχω δει και εγώ σε αγώνες που έχω πάει ως καλεσμένος. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι πιο εύκολο να περάσεις τη φιλοσοφία σου σε έναν άντρα ή σε μια γυναίκα? Σε όποιον έχει θέληση. Σε όποιον έχει θέληση, αλλά δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, δεν ξέρω αν είναι δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς είναι, άσε, κατάλαβα. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο. Επιφυλακτικές. Όχι επιφυλακτικές. Δύστροπες. Εγωίστριες. Πιο δύστροπες, πιο κρινιάρες. Πάντα θα έχουν, ας πούμε, ένα μα και γιατί έτσι. Θα πρέπει να πας ανάλογα με τη διάθεσή τους. Πώς είναι σήμερα. Πώς είναι η φιλοσοφία μιας γυναίκας στον αντρικό πληθυσμό? Πώς δείχνει μια γυναίκα πολύ γυμνασμένη, πολύ δυναμική και όταν βέβαια κάποιοι γνωρίζουν ότι έχεις και αυτή τη δύναμη στα χέρια, στα πόδια ή στις νίκες σου, πώς αντιμετωπίζουν οι άντρες στην καθημερινότητα?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία διαφορά. Όλα είναι φυσιολογικά. Αυτό εξαρτάται από τον ποιον έχεις απέναντί σου και πώς πλασάρεις εσύ τον εαυτό σου. Εσένα σαν γυναίκα σε κάνει πιο δυνατή αυτό όλο? Όχι. Το χρησιμοποιείς στη γυναικεία σου καθημερινότητα? Δηλαδή όταν είσαι με τις φίλες σου έξω. Και ξέρεις, πολλές κοπέλες λένε: Α, μην περάσουμε από εκεί, γιατί μπορεί να μας κολλήσουν, γιατί εκεί πέρα είναι όλοι πέφτουλες, γιατί κτλ. Κτλ. Εσύ, σε ένα πέφτουλο, ας πούμε. Εγώ έχω μια εξαδέρφη που σου λέει: Αλέξα, θα βγεις να με πάρεις. Γιατί άμα μπω, εγώ θα με κοιτάνε και αυτό και δεν θέλω να μου την πέφτουν και τι θα κάνω και πώς θα κάνω. Τη λέω: Καλά, εγώ δεν θα βγω, εγώ δεν παίρνω τον εαυτό μου και με πάνε άλλοι. Θα βγω να πάρω σένα. Θα σου στείλω κάποιον να σε πάρει. Καλά, δεν τη λέω: Ρε Μαρία, συγγνώμη, δηλαδή κιόλα. Ναι, μου αλλά δεν εσύ που έχεις αυτή την τεχνική. Δεν του κοιτάμε. Ναι, νιώθεις όμως λίγο πιο σίγουρη για τον εαυτό σου. Νιώθεις ότι άμα περπατά σε ένα στενάκι βράδυ και είναι δύο πέφτουλες με τα μηχανάκια σου. Δεν θα την πέσω σήμερα. Ναι, γιατί. Γιατί κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, γιατί να μην την πέσω σε ένα. Για το κοντό μαλλί, το αγορέ μαλλί καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ πιο θηλυκό από το πολύ μακρύ και το εξτέ πλέον. Πλέον δεν το ήξερα. Δεν ήξερα την τελευταία μου. Ναι, αλλά ξέρεις, οι άντρες κιόλας νομίζω ότι όταν βάλουν στο μάτι μία δυναμική γυναίκα. Ναι, σκοτώνονται να την κατακτήσουν γιατί σου λέει δεν θα μου κάτσει αυτή. Και μόλις τελικά σε κερδίσουν, να τα κάνουν την πάπια. Ναι. Ναι. Τα έλεγα εγώ, δεν μ' άκουγες στις γιορτές. Λοιπόν, τη βαλιτσούλα σου και σε άλλο σπίτι, σε άλλη παραλία. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Βέβαια, αυτό σαν παιδί, γιατί σε πάρα πολλά χρόνια. Σαν παιδί και σε άλλη. Μην τα χαλάμε τώρα με τα χρόνια. Πριν είπαμε δεν έχουμε κλείσει τις δεκαετίες. Συνοπτικά. Ναι, συνοπτικά, λέω, ρε παιδί μου, το σχολείο. Σαν παιδί σε έκανε λίγο πιο διαφορετική από τα άλλα κορίτσια μέσα σε μια τάξη όταν εσύ ήσουν και μια αθλήτρια όταν έκανες μπάσκετ, όταν είχες διακρίσεις, αλλά συγχρόνως πήγαινες και το σχολείο σου και τις σπουδές σου και δεν ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι, από τη στιγμή που ξεκίνησα τον πρωταθλητισμό στο μπάσκετ, μετά πάβεις να είσαι ένα φυσιολογικό παιδί. Δηλαδή πρέπει πριν το σχολείο εγώ ξύπναγα, γιατί είχα προπόνηση, δεν είχα καλοκαίρια. Αλλά όλα αυτά στα αλλάζει. Αλλά αυτό όλο σου λείπει θυσία... όμως, σαν γυναίκα. Όχι. Δηλαδή, θέλεις και εσύ να σηκωθείς, να πας σήμερα τα κομμωτήριά σου, τα έτσι σου, τα λιό σου. Είναι κάποιες θυσίες που κάνεις. Που δεν γίνεται να μην. Αν δεν τις κάνεις, δεν θα έχεις το αποτέλεσμα. Αυτές είναι μέρος της ζωής μας. Κατάλαβες. Αυτή είναι η ζωή μας. Δηλαδή, και το χρόνο να γυρίσεις πίσω και ή να ακούσεις άλλους που να σου περιγράφουν πράγματα, εσύ δεν πρόκειται να αλλάζεις τις στιγμές που ζεις. Mm-hmm. Είναι τόσο έντονα. Μέσα, είναι τόσο έντονα αυτά που έχεις το feedback να εισπράξεις από όλο αυτό που σου συμβαίνει. Που τι φλανάκι, το ξενύχτη, το ποτό, το μακιγιάζ, το από εδώ, το από εκεί. Εάν δεν ήσουν αθλήτρια, τι θα ήθελες να ήσουν? Ρίγκελ. Όχι, όχι, άσχετα από τον αθλητισμό. Τι άλλο επάγγελμα θα μπορούσες να το κάνεις με μεγάλη χαρά ως επαγγελματική απασχόληση που να μην έχει σχέση όμως με τον αθλητισμό? Τι θα σ' άρεσε να κάνεις, όχι σκεφτεί, πες ότι αύριο καταρρύπτει. Ναι, να πιλωτάρω μαχητικά αεροσκάφη. Α, ωραία. Πολύ ωραίο. Πιλωτικό δηλαδή πάλι. Ναι. Γενικότερα είσαι λίγο της extreme κατάστασης, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό από παιδί. Κάνει σέρφινγκ. Ναι. Ναι. Πώς το καταλάβαινες στο σπίτι, έφαζες βόμβες, έφτιαχνες τεχνητά φρούρια και τέτοια? Γιατί βόμβες. Έχω την ανιψιά μου που τα κάνει αυτή, γι' αυτό σου το λέω. Δεν έφτιαχνα, αλλά ήμουν αυτή. Πέφτει με αλεξίπτο, τα κάνει τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, μα είναι extreme φαίνεται. Έξω, με τις παρέες, με τους φίλους μου εκεί, στις γειτονιές. Είσαι λίγο το πειρακτήρι της παρέας ή αυτό το δυναμισμό που βγάζεις εκεί στην παρέα είναι όπως εγώ που μου λένε ρε παιδί μου, αυτός δεν μιλάει, τι του δίνεται εκεί πέρα? Εσύ, για σένα το πανέ. Ναι, όταν είμαι έξω Μαρία είμαι το ίδιο, όχι. Είμαι λίγο σε μια γωνίτσα. Μιλάω μόνο να μου μιλήσεις. Είσαι σε γωνίτσα εσύ. Ναι. Άλλο που ο κόσμος σου σχολιάζει. Σε γωνίτσα πάνω στο τραπέζι, εννοείς που έχεις ανέβει πάνω στο τραπέζι. Ναι, εννοώ ρε παιδί. Ότι όταν είμαι έξω δεν μπορώ να είμαι όπως είμαι στην τηλεόραση. Η αρετή θα είναι κάτω από το τραπέζι. Εσύ θα σε πάνω στο τραπέζι στη γωνίτσα, η αρετή θα είναι στη γωνίτσα κάτω από το τραπέζι. Α, δηλαδή είσαι ήρεμη εκεί μετά. Πώς διασκεδάζεις, όταν διασκεδάζεις, τι επιλέγεις? Το κουτούκι, το λαϊβάδικο, τα μπουζούκια, το ξένο. Όχι, θα πάω. Σινεμά. Σινεμά, για κανένα φαγητό, θέατρο. Η καλή διατροφική συνήθεια είναι καθημερινότητα ή είναι μόνο στην περίοδο των αγώνων κτλ. Ή έχεις μάθει πλέον να ζεις έτσι? Ναι, είναι τρόπος ζωής. Αυτό δεν είναι λίγο κουραστικό? Δηλαδή, να μπορείς να χτυπήσεις το κοψίδι σου ή το γαλακτομπούρεκο? Θα το χτυπήσω και το κοψίδι. Δεν έχεις θέμα. Γαλακτομπούρεκο, δεν το συζητώ. Ναι. Ότι δεν είσαι δηλαδή το gym freak αυτό το πράγμα το τρελό? Όχι, 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 ούτε καν. Απλά σε μια καθημερινή βάση προσέχω. Όταν θέλω να φάω κάτι, εννοείται θα το φάω. Έτσι, δεν είμαστε υπάρχει ημερομηνία λήξη στο δικό σου επάγγελμα, στην επαγγελματική? Πιστεύω.
Αυτό έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία και την υποδύναμή σας ή έχει να κάνει με την ηλικία? Με το πώς νιώθεις, δεν έχει, έχει ηλικία. Να, θα σου πω, στα χαρτιά έχει να κάνει με την ηλικία, αλλά βασικά εγώ πιστεύω ότι είναι όταν τελειώσει κάτι μέσα σου ή όταν καταλάβεις ότι αυτός ο κύκλος έχει κλείσει. Μάλιστα. Και είναι όλα θέμα στόχων. Εγώ αυτό που θέλω να σου ευχηθώ, γιατί θα κλείσουμε και με πολύ ωραία βιντεάκια, έχουμε συλλέξει πολύ ωραίες εικόνες από πάρα πολλά πράγματα για να δει ο κόσμος και εικόνα, γιατί μιλάτε μέσα από την εικόνα. Θέλω να ευχηθώ καταρχήν καλή επιτυχία τώρα στην Αργεντινή. Όταν γυρίσεις με το καλό, θέλουμε ένα έτσι μικρό feedback να το δείξουμε στην εκπομπή. Πλάν, αυτά ξέρεις τώρα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και στα παιδιά τα οποία κατεβάζεις σε αγώνες. Όλα να φέρουν την πρωτιά και την νίκη, γιατί είναι σαν να τη φέρνεις εσύ αφού δίνεις όλο σου το είναι. Να σε ευχαριστήσω από αυτά τα 25 λεπτά που πέρασαν, ήσουν κοντά μας και είπες ανθρώπινα καθημερινά πράγματα, και να κλείσουμε μία δική σου ευχή. Κοίταξε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο σήμερα μας παρακολουθεί και την Αυστραλία μέσα από το δορυφόρο μας στα μάτια και πες αυτό που θες να μείνει από την αρετή. Αυτό που εσύ αισθάνεσαι και θέλεις να μιλήσεις. Αγάπη μόνο, παιδιά. Πολύ σημαντικό. Μαράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ την επόμενη εβδομάδα κοντά μας με άλλους καλεσμένους. Θέλω να σε ευχαριστήσω διπλά, γιατί έκανες όλες τις ερωτήσεις εσύ και τις έκανες υπέροχα σήμερα. Ναι, όχι, δεν τις έκανα καλέ, μαζί τις κάναμε, αφού είχαμε συμφωνήσει. Λοιπόν, κλείνουμε με πολύ ωραίο βίντεο από την αρετή, highlights αλλά και πολύ ωραίες εικόνες, και μετά θα κλείσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι για το τέλος της εκπομπής, έτσι λίγο να χαλαρώσω και να δω λίγο και εγώ τα κορίτσια και να βγάλουμε και φωτογραφίες. Και αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Αύριο νομίζω ότι κοντά μας θα είναι η Εβιχιλά, είναι λίγο καλύτερα από ό,τι με ενημερώνει ο σκηνοθέτης μου, και θα τα πούμε. Φιλιά πολλά, γεια σας. War. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can kick a car. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go by yourself. You can walk straight through hell with a smile. You can be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians. Yeah, yeah, we playing with you. Step your ass up, what you wanna do? And get your ass knocked down, what you wanna do? Get ready, what you wanna do? 3-6 Mafia, Mafia. Let's go, yeah. We ain't playing, it's going down, it's going down.
survive. Hey.